Μια ακόμα διάσκεψη για το κυπριακό και τα ελληνικά θέματα γίνεται τις μέρες αυτές εδώ στη Ουάσιγκτον για 26η κατά σειρά χρονιά. Την διοργανώνουν από κοινού η ΨΕΚΑ, η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα, της οποίας προεδρεύει ο Φίλιπ Κρίστοφερ, και η Συντονισμένη Προσπάθεια του Ελληνισμού, που ηγείται ο Ανδρέας Μάνατος. Προσωπικότητες της Ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και της ανά τον κόσμο ελληνικής και κυπριακής διασποράς ξεκίνησαν την Τρίτη πολυήμερες επαφές με την Αμερικανική Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία για την προώθηση του κυπριακού και θεμάτων ελληνικού ενδιαφέροντος. Του συνέδρους καλωσόρισε ο πρέσβης της Κύπρου στη Ουάσιγκτον, Ανδρέας Κακουρής, με δεξίωση στην πρεσβευτική κατοικία, κατά τη διάρκεια της οποίας τιμήθηκε η βουλευτής Ντίνα Τάιτους, που εκπροσωπεί στο Κογκρέσο τμήμα του Las Vegas και άλλες περιοχές της Νεβάδα για την δράση της υπέρ των υποθέσεων του ελληνισμού. I am honored and humbled to receive this award that recognizes what I've been trying to do in Congress as a member of the Greek Caucus. We have let it be known to the President and to the Secretary of State that the United States should be very forceful in supporting a free and democratic Cyprus. And I'm optimistic that now that the talks have begun, that we'll see some results by the end of the year. Από τους πρώτους που έσπευσαν να συγχαρούν την Ντίνα Τάιτους για την βράβευσή της ήταν ο βουλευτής Κώστας Μπιλιράκης, ρεπουμπλικανός από την Φλόριντα, που προεδρεύει της βουλευτικής ομάδας ελληνικών υποθέσεων. I'm very proud to chair the Hellenic Caucus, and there are a lot of issues that we need to take care of, and of course we need a unified Cyprus. And you know, the first thing the Turks need to do is remove those troops. Those 40,000 troops from Cyprus, and if there's an agreement, it has to be a fair agreement, and I'm going to do everything I possibly can, because these people here have been working for many, many years since 1974, and this is their dream to free Cyprus. So I'll do everything I possibly can. Κάθε βραβείο που απονέμει η φετινή διάσκεψη για το Κυπριακό περιέχει ένα κομμάτι από το σειρματόπλεγμα που χωρίζει τις δύο κοινότητες του νησιού. Και αυτό για να μην ξεχνάνε πως η Λευκωσία είναι η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Άλλο θέμα που απασχολεί τους συνέδρους στη Ουάσιγκτον είναι οι οικονομικές δυσκολίες της Ελλάδας. Η Ντίνα Τάιτους και ο Κώστας Μπιλιράκης ήταν και πάλι ανάμεσα σε εκείνους που εκδήλωσαν συμπάθεια στον ελληνικό λαό. Well, certainly the United States needs to stand strong with its important ally, and we need to just push for stability in the region. I know some pretty strong measures have been passed by the parliament, and there's been some unrest, but we need to get things stable and moving forward to restore some economic development in the area. I know about the economic situation in Greece, and I know that the Greeks will persevere, and they'll overcome this. And we're here. To support them and give them the moral support that they need, and they need to know να ξέρετε πως οι Ελληνοαμερικανοί είναι μαζί σας. So in any case, these are very important issues, the issue with regarding FIROM, the visa waiver program was finally initiated. We worked very hard on that, as did my father, Mike Bilirakis, and that was a victory. So we have to continue to help our Greek brothers and sisters. Η διάσκεψη για το Κυπριακό και τα ελληνικά θέματα στρέφει τώρα την προσοχή της στο Αμερικανικό Κογκρέσο, όπου οι σύνεδροι θα ανανεώσουν τις επαφές τους με παλιούς φίλους και θα κάνουν καινούργιες γνωριμίες με νέους νομοθέτες. Γιώργος Μπίστης, Voice of America, Washington.